μιλήσω εγώ για την περσινή χρονιά που ήμουνα σε μια ομάδα στον Ιάσο Ναυγής και νομίζω ότι έχω όλο το δικαίωμα να κάνω ένα παράπονο ότι προσωπικά ότι κλάπηκε το πρωτάθλημα για τον Ιάσο Ναυγής. Ευελπιστώ ότι έπρεπε εμείς να ήμασταν αυτοί που θα πηγαίναμε να παίξουμε για το τελικό για τη Γάμα Εθνική. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι με τη Θέρμη πιστεύω ότι αν υπήρχε το ΒΑΡ θα ήταν σίγουρο ότι θα ήταν δύο καταφανέστατα απέναντι που δεν μας έδωσε ο διαιτητής. Άρα λοιπόν υπάρχει μια πικρία από την περσινή. Όσο για φέτος βλέπω πάλι μεγάλη όρεξη από τους παράγοντες των ομάδων του περαστικού, πιστεύω ότι είναι πηγή ζωής για εμάς τους ανθρώπους που ασχολούμαστε τόσα χρόνια. Και βλέπω την αίθουσα φέτος πάλι γεμάτη από ανθρώπους που έχω συνεργαστεί, από παράγοντες, από πρόεδρους παλιούς, προπονητές. Και νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο για την Ένωση αυτό το πράγμα που διοργανώνει κάθε χρόνο για την κλήρωση του πρωταθλήματος. Βλέπω ότι οι ομάδες πάλι κινηθήκανε με μεταγραφές αξιόλογες. Παρτήκανε παίκτες οι οποίοι είναι πρωταγωνιστές σε κάποιες ομάδες που φάνηκε καθαρά ότι αυτό το πράγμα και δεν μπορώ να πιστώ ότι κάποιες ομάδες δεν είχαν δυνατότητα να πληρώσουν τη συνδρομή η οποία είναι για να μετέχουν στο πρωτάθλημα. Αυτό είναι το λυπηρό για μένα. Αλλά από την άλλη οι τόσες ομάδες που υπάρχουν και θα έλεγα αυτό που το φωνάζω χρόνια, οι ομάδες της γειτονίας, όταν βλέπεις μια γειτονιά να έχει 5 και 6 ομάδες, αυτό είναι το πιο δύσκολο πράγμα. Πιστεύω ότι αν αυτοί οι άνθρωποι ενωθούν όλοι μαζί και χτίσουν μια ομάδα, θα μπορέσουν και να δημιουργήσουν ποιότητα ποδοσφαίρου και να δημιουργήσουν ακαδημίες και να μπορέσουμε να βγάλουμε ποδοσφαιριστές σε νεαρή ηλικία. Κάθε χρόνο πιστεύω ότι γίνεται μεγάλη βελτίωση. Κακά τα ψέματα, πιστεύω ότι η Ένωσή μας εδώ και χρόνια διατηρεί ένα στάνταρ στο εσωτερικό ποδόσφαιρο σε πολύ ψηλό επίπεδο. Θες από τη διαιτησία, θες από την συμπεριφορά των παραγόντων, θες από τις ομάδες. Εγώ ευελπιστώ ότι φέτος θα είναι πολύ καλύτερο γιατί πέσανε πολλές ομάδες από τη Γάμα Εθνική και θα έχει αξιόλογα παιχνίδια για ποιος θα βγει στη Γάμα Εθνική. Το μεγάλο μου παράπονο είναι ότι πέρα από ότι αν εμείς οι προπονητές οι ίδιοι δεν κρατήσουμε σε υψηλό επίπεδο την προσωπικότητά μας, γιατί όταν λέμε είσαι προπονητής σε υψηλό επίπεδο στην Α1 κατηγορία και αναζητάς με ένα χρηματικό ποσό πολύ πενιχρό για αυτό που προσφέρεις και για το όνομά σου που είσαι, νομίζω ότι είμαστε υπεύθυνοι και υπόλογοι για την κατάντια που δημιουργούμε σε αυτό το χώρο.